στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και πως αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση δεδομένων που θα προειδοποιεί για την εκδήλωση μιας σεισμικής δόνησης, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των επιστημόνων από τον χώρο της σεισμολογίας. Τα συμπεράσματα ερευνητικών ομάδων από πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Αμερικής και χωρών της Ευρώπης αναλύονται σε διεθνές συνέδριο που διεξάγεται στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά. Αν και τα ερωτήματα τα τελευταία χρόνια είναι ανοιχτά επιστημονικά και δύσκολα θα λέγαμε, έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι προς αυτή την κατεύθυνση και σε ανακοινώσεις που θα γίνουν σήμερα και μέχρι την Τετάρτη δίνονται προοπτικές προς τα που θα πρέπει να πάει η έρευνα. Ο καθηγητής γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωκαταστροφών του ΕΛΜΕΠΑ Φίλιππος Βαλιανάτος τόνισε τη σημασία αξιοποίησης του παραδείγματος της Ιαπωνίας, η οποία διαθέτει σύστημα προειδοποίησης σεισμών. Νομίζω ότι τα παραδείγματα που θα παρουσιαστούν από όλες αυτές τις επιστημονικές ομάδες μέσα από μια κατάλληλη διεπιστημονική επεξεργασία που θα ακολουθήσει δείχνουν το δρόμο πώς πρέπει να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Just before mega earthquake, πριν από πολύ μεγάλους σεισμούς υπάρχουν διαταραχές ηλεκτρομαγνητικής φύσης και στο έδαφος και στην ιονόσφαιρα. Drastically changed. Το Ιαπωνικό σύστημα, όπως εξήγησε καθηγητής του Πανεπιστημίου Τοκάι, προειδοποιεί 10 έως 20 λεπτά πριν από την εκδήλωση σεισμικής δόνησης και οι αρχές της χώρας έχουν στραφεί στους αποτελεσματικότερους τρόπους διάδοσης της πληροφορίας στον πληθυσμό. Επειδή το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σύντομα πριν τον σεισμό, πρέπει να γίνουν γρήγορες αναλύσεις των δεδομένων και έτσι υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μερικών λεπτών ή 10 λεπτών ώστε να μπορεί να δοθεί αυτή η πληροφορία. Το Διεθνές Συνέδριο για τις Εφαρμογές του Ηλεκτρομαγνητισμού στη Σεισμολογία και η Ηφαιστειολογία διεξήχθη για πρώτη φορά στα Χανιά πριν από 25 χρόνια και σήμερα φιλοξενείται ξανά στη δυτικότερη πόλη της Κρήτης με την επιστημονική κοινότητα. Έχει πετύχει σημαντική πρόοδο στον τομέα της πρόγνωσης και ανάλυσης σεισμολογικών δεδομένων.